Μία από τις χειρότερες ομότητες του 20ου αιώνα χαρακτήρισε την γενοκτονία των Αρμενίων ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών με αφορμή την 95η επέτειο της γενοκτονίας. Η ποιότερη ήταν η αντίδραση του Τούρκου Πρωθυπουργού, ωστόσο η συγκέντρωση Τούρκων πολιτών στην Κωνσταντινούπολη για να τιμήσουν την επέτειο προκάλεσε την οργή των εθνικιστών. Την αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσαν οι δηλώσεις του Μπαράκ Ομπάμα για την 95η επέτειο από τη γενοκτονία των Αρμενίων. Αυτή την ημέρα μνήμης σιωπούμε και θυμόμαστε ότι πριν από 95 χρόνια άρχισε μία από τις χειρότερες θηριωδίες του 20ου αιώνα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Απαράδεκτη χαρακτήρισε τη δήλωση Ομπάμα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. We do not accept any judgment on our history. We expect all American leaders to understand this perspective of strategic cooperation, at the same time, try to respect to our historical pains as well. Αντιθέτως, τη δήλωση του Μπαράκ Ομπάμα χαιρέτησε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Bu açıklama şu andaki Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin bu konudaki bakışının. Στην Κωνσταντινούπολη χιλιάδες Τούρκοι συγκεντρώθηκαν για να θυμίσουν όσους παγιάστηκαν το 1915, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις. Bu ülke toprakları için kara bir lekedir. Bu lekeyi temizlememiz gerekiyor. Στη Νέα Υόρκη, μέλη της ομάδας Νέοι Τούρκοι συγκεντρώθηκαν στην Times Square για να αντιταχθούν στη χρήση του όρου γενοκτονία. Στην Αρμενία έγιναν τελετές για το 1,5 εκατομμύριο που σφαγιάστηκε πριν από περίπου έναν αιώνα. Εκδηλώσεις για τη γενοκτονία των Αρμενίων έγιναν επίσης σε πολλά μέρη του κόσμου. Η ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Αρμενίων γιορτάστηκε και στην Αθήνα, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας, των δικαστικών και στρατιωτικών αρχών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αρμενικής κοινότητας. 1915. 1,5 εκατομμύριο αθώοι πέφτουν θύματα της βιαιότητας του κινήματος των Νεότουρκων και βάφουν με το αίμα τους μια από τις μελανότερες σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας. 95 χρόνια μετά, η μνήμη παραμένει ζωντανή. Κάποιες πληγές είναι τόσο βαθιές που δεν αρκούν ούτε 95 χρόνια για να επουλωθούν. Οι νέες γενιές των Αρμενίων ζουν και μεγαλώνουν με την πραγματικότητα του εγκλήματος της γενοκτονίας κατά των προγόνων τους για 95 συναπτά έτη. Το χαιρετισμό του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου μετέφερε ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Πετρουμάνης. Είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα σας για να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια για γεγονότα που σημάδευαν την πορεία του λαού σας. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, που βραβεύτηκε για τη συμβολή του στην αναγνώριση της γενοκτονίας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα κρατήσουμε τη μνήμη ζωντανή, όχι για να διαιωνίσουμε εχθρικά αισθήματα, αλλά για να διασφαλίσουμε το μέλλον απέναντι σε αυτούς που αρνούνται να διδαχθούν από το παρελθόν τους. Να είστε βέβαιοι πως όχι μόνο το κόμμα μας, αλλά ο ελληνικός λαός σε αυτή τη μοναξιά, σε αυτή την περιπετειώδη μοναξιά την ανηφορική, είναι δίπλα σας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας συμμετέχει στις εκδηλώσεις της αρμενικής κοινότητας στην Ελλάδα που σχετίζονται με την 24η Απρίλη του 1915, μέρα που αποτελεί ζωφερή μνήμη για τον αρμενικό λαό. Σας μεταφέρω ένα θερμό, πατριωτικό, αγωνιστικό μήνυμα αγάπης, εκτίμησης, αλληλεγγύης και φιλίας προς την Αρμενία και τον αρμενικό λαό. Είμαστε εδώ και πάλι για να αξιώσουμε μαζί με σας την υποχρέωση της Τουρκίας να αναγνωρίσει και να καταδικάσει και αυτή την γενοκτονία των Αρμενίων. Η εκδήλωση μνήμης ολοκληρώθηκε με πορεία και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη.